έπαιξε η ομάδα του σε ένα καθαρό σκορ, πιστεύει ότι είναι αρκετό αυτό για να βρεθεί στο τελικό? No, of course it's not enough. We need to go to Tripoli and play the second leg. Of course we got a good result today and we will take 2-0 advantage to Tripoli for the second leg. But we need to be aware that it's going to be a difficult game there and we need to give everything if we want to qualify for the final. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε πάρει ένα καλό σκορ το 2-0 σίγουρα, αλλά θα πρέπει να πάμε συγκεντρωμένοι στο δεύτερο αγώνα στην Τρίπολη, να δώσουμε τα πάντα ώστε να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε το προβάδισμα που έχουμε πάρει και να πάρουμε την πρόκληση στο τελικό. Προβληματίστηκε με το 1-0 που παρέμεινε για αρκετή ώρα, χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες στην ομάδα του και αντιστάθηκε ο Αστέρας αρκετά καλά? Yeah, no, of course, you know, the game went on for a long time in the second half, 1-0, but you know, we always believed that we could get the second leg, would put us in a good position. And thanks to Leo Matos with a great finish in the end, we take 2-0 advantage to the second leg. And but I think we deserved it today. You know, we were a better team and we controlled the game for 90 minutes, I think. Σίγουρα σκεφτόμαστε ότι σίγουρα το 1-0 παρέμεινε για πολύ ώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μας ανησύχησε αυτό ιδιαίτερα γιατί είναι ένα καλό σκορ για να πάμε στον επαναληπτικό. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε χωρίς πίεση να βρούμε ένα ακόμα γκολ για να κάνουμε πιο εύκολη τη δουλειά μας. Χάρη στο Λέο Μάτος καταφέραμε να πετύχουμε ένα που πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Καταφέραμε να ανεβάσουμε το δίκτυο του σκορ και να πάρουμε μια πιο καθαρή νίκη. Θεωρώ ότι κοντρολάρουμε από το ξεκίνημα το παιχνίδι και είχαμε τον πλήρη έλεγχο. Οπότε νομίζω ότι πήραμε μια νίκη την οποία αξίζαμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πόσο συμφέρει ο ίδιος όλο αυτό το κλίμα που βάλει στο Μάουρ, η ομάδα φτάνει ένα βήμα από την κατάκτηση μαθηματικά του τίτλου, την πρόκληση, η αφενόμενη πρόκληση στο τελικό του κυπέλλου, πόσο συμφέρει όλο αυτό το κλίμα που βάλει? Yeah, of course, we are in a good momentum now. You know, we have been winning games a lot now in the recent weeks. We've been playing well, so we are full of confidence. You know, we take it game by game. Now we have a difficult game on Sunday, and we need to keep focused. And I think it's what 4 or 5 games we have left of the season, and we want to win both titles, and we will give everything in our power to. For the fans and everything to deliver both titles. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό το αποδεικνύουν τα αποτελέσματα. Κερδίζουμε συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες παίζοντας παράλληλα και καλό ποδόσφαιρο. Κερδίσαμε σήμερα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτς την Κυριακή, το οποίο πρέπει να κερδίσουμε για να προχωρήσουμε θετικά και στο θεσμό του πρωταθλήματος. Έχουμε 4-5 παιχνίδια ακόμα μπροστά μας. Θέλουμε να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε δυνατοί ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και τους 2 τίτλους που είναι ο στόχος μας. Yeah, absolutely. You know, we have a strong group of players. You know, we have a lot of good players, and we need to have at least 2-3 good players in every position because we are playing 2 games every week. And now, you know, the games are coming fast with the cup also, and you know, before Christmas they also had Europa League, so it was a lot of load on many players with a lot of games. And you know, the coaches always said to us, you know, he trusts us, and today a lot of new players came into the starting lineup, and we delivered 2-0. So I think we are all working in the same direction towards the same goal to win every game and fight for the championships and the cup. So we are, like I said, in good momentum and we have a strong squad and we feel good in this moment. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον προπονητή και εγώ θεωρώ ότι έχουμε 2 με 3 καλούς παίκτες σε κάθε θέση. Τα παιχνίδια είναι πολλά, είναι συνεχόμενα, έρχονται γρήγορα το ένα μετά το άλλο, οπότε όλοι οι παίχτες πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτά. Και πριν τη διακοπή για τα Χριστούγεννα η ομάδα είχε και παιχνίδια για την Ευρώπη, οπότε η επιβάρυνση κάποιους παίκτες είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ο coach μας εμπιστεύεται και μας ρίχνει στη μάχη. Όπως είδατε σήμερα η ομάδα έπαιξε από πολλά νέα πρόσωπα και κατάφερε να πάρει μια νίκη με 2-0, ένα καθαρό και πολύ σημαντικό σκορ. Αυτό αποδεικνύει ότι όλοι στο group έχουμε τους ίδιους στόχους και την ίδια φιλοσοφία και ψυχολογία μπαίνοντας στον αγώνα και παραμένουμε έτσι ενωμένοι και συγκεντρωμένοι μέχρι τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν για να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί στο φινάλι. Είπε για 2-3 καλούς παιχνίδες σε κάθε θέση και είναι αποδεκτό. Είναι όμως και αποδεκτό το γεγονός ότι ο Πάπα έχει το καλύτερο αμυντικό δίδυμο του στόπερ. Έχει το καλύτερο δίδυμο στο στόπερ. Πώς αισθάνεται γι' αυτό? Θεωρεί ότι είναι δύσκολο να πει ανάμεσα? No, you know, in every good team in the world, you know, there is always competition. You know, you have good players. And this is, if you want to be fighting for championships, you will have competition between the groups and with other teams. This is just part of football, and
I'm young and I'm hoping to learn a lot from Crespo and Varela. They have been playing in this league very well for a long period, so they're giving me instruction every day in training, and I try to follow their path. And hopefully I can, you know, come in and play as many games for this club as it possibly goes. But I know it's going to be difficult. I need to work hard. And like I said, you know, I've only been here for 3 months, and I'm taking it step by step. So I hope, you know, in the future I can play as many games as possible. Αυτό συμβαίνει σε κάθε μεγάλη ομάδα που κυνηγάει τίτλους και διακρίσεις. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει ψηλό ανταγωνισμό εντός του ρόστερ του. Όλοι οι παίχτες φυσικά θέλουν να παίξουν, αλλά εγώ γνωρίζω ότι βρίσκομαι μόλις 3 μήνες στο κλαμπ και έχω μπροστά μου ένα εξαιρετικό αμυντικό δίδυμο με τους Κρέσπο και Βαρέλα. Είμαι νέος ακόμα, οπότε έχω χρονικά περιθώρια να πάρω πράγματα από αυτούς και να μπω σταδιακά κι εγώ να ενταχθώ στην ομάδα. Με βοηθάνε συνεχώς, μου δίνουν οδηγίες. Μου εξηγούν τη φιλοσοφία της ομάδας. Είναι καταπληκτική και οι δύο, και αγωνιστικά αλλά και έξω από το γήπεδο. Σίγουρα είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει όλος αυτός ο ανταγωνισμός μέσα σε μια δυνατή και ισχυρή ομάδα που κυνηγάει διακρίσεις. Εμείς συνεχίζουμε ενωμένοι και δεμένοι και προσπαθούμε για το καλύτερο μέχρι το τέλος. Θα περιμένω τις ευκαιρίες μου και όταν μου δοθούν θα προσπαθήσω να βγάλω στο πρόσωπο τον προπονητή και σταδιακά να κερδίσω κι εγώ ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής.